Fermi via mattina sulla. Τελειώσαμε. Μία λοιμοξιολόγος, μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων ήταν οι πρώτες που εμβολιάστηκαν στην έναρξη της διαδικασίας εμβολιασμού των υγειονομικών κατά του κορονοϊού στα Χανιά. Η 4η Ιανουαρίου είναι μία μέρα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας. Σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός των υγειονομικών στο νοσοκομείο μας. Οι εμβολιασμοί άρχισαν λίγο μετά τις 7 το πρωί και εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό απόλυτα όμαλα, με τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων Γιώργο Μπέα να στέλνει μήνυμα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Η πράξη του εμβολιασμού είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στους εαυτούς μας, στους οικείους μας, στους ασθενείς μας, στους συναδέλφους μας, μια πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Στις 7 και 4 το πρωί πρώτη εμβολιάστηκε η Φρόσο Τσουράκη, νοσηλεύτρια της ΜΕΘ-COVID του νοσοκομείου Χανίων. Ήταν ανάμεσα στις νοσηλεύτριες της Κρήτης που είχαν μεταβεί εθελοντικά σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για να συνδράμουν στον αγώνα των συναδέλφων τους στην πιο κρίσιμη στιγμή έξαρσης της πανδημίας στη συγκροτεύουσα. Το φόβο μου τον αντιμετώπισα γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Νομίζω όλοι οι συνάδελφοι πέρασαν από αυτό. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη, δεν ένιωθα φόβο πια. Είχα την ανάγκη να δώσω πράγματα και μπορούσα να το κάνω, γι' αυτό και ξεκίνησα. Στα 3 εμβολιαστικά κέντρα του νοσοκομείου Χανίων πραγματοποιήθηκαν σήμερα 150 εμβολιασμοί υγειονομικών με προτεραιότητα τους εργαζόμενους στη ΜΕΘ και στη μονάδα COVID-19. Είναι πολύ χαλαρή, πολύ αισιόδοξη, χαρούμενη θα έλεγα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όλοι συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην εργασία τους, στους τομείς που είναι ο καθένας. Ούτε πόνο ένιωσα, ούτε ενόχληση ένιωσα. Το λέω γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος φοβάται και είναι λογικό να φοβόμαστε, έτσι είναι ανθρώπινο. Αλλά νομίζω ότι είναι το μοναδικό μας όπλο. Ξέρουμε ότι τα εμβόλια πολλά χρόνια τώρα σώζουν εκατομμύρια ζωές από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα. Πολλές ασθένειες έχουν εξαλειφθεί. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στις 25 Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του COVID όσοι εμβολιάστηκαν σήμερα. Μέχρι την 5η θα έχουν εμβολιαστεί στα Χανιά 600 υγειονομικοί, ενώ σε δεύτερη φάση θα γίνει ο εμβολιασμός των εργαζομένων σε οίκους ευγυρίας και σε άλλες προνοιακές δομές.